41 18 640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Περιμένουμε δικές σας παρατηρήσεις, απόψεις, ραδιοφωνικά σχόλια, οτιδήποτε εσείς θέλετε να πείτε και να επισημάνετε. Όπως πάντα, όλα ευπρόσδεκτα. info@papakipiradio.com το email του ραδιοφωνικού μας σταθμού αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας διαδικτυακά. Σε λίγα λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση των βιβλίων που μας έφερε ο κύριος Μελινός της προηγούμενης εβδομάδας και προαναγγέλουμε την σημερινή κλήρωση. Μπορείτε να καλείτε και να δηλώνετε συμμετοχή και ηλεκτρονικά αλλά και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, κυρίως στο τηλεφωνικό μας κέντρο, για τα 5 τελευταία βιβλία που μας έχει φέρει για αυτή την εβδομάδα. Οπότε λοιπόν από τώρα έως και το τέλος της εκπομπής καλείτε, αφήνετε ονοματεπώνυμο, περιοχή και τηλέφωνο επικοινωνίας. Και στο τέλος της εκπομπής με τον κύριο Μελινό θα κάνουμε την κλήρωση των βιβλίων. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, να ξεκινήσουμε με την κλήρωση που χρωστούμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα με βοηθήσει ο Άγγελος Παπάς να μας πει 5 αριθμούς από το 1 έως και το 234. Καλή χρονιά. Καλή και χρονιά. Από αέρος. Καλή το 15. 15. 38. Το 38. Το 50. Το 50, ελπίζω τα ακούει και τα σημειώνει και η Φίβη απ' έξω. Το 100. Το 100. Πόσο ακόμα? Άλλο ένα. Και το 140. Και το 140. Λοιπόν, η Φίβη Κωνσταντέλου θα ενημερώσει τους νικητές της περασμένης εβδομάδος. Θυμίζω ότι μπορείτε να καλείτε για να δηλώνετε συμμετοχή για τα 5 βιβλία που μας έχει φέρει σήμερα ο κύριος Μελινός. Γυρίσαμε από τις γιορταστικές μέρες και οι συνάδελφοι στη δουλειά την πρώτη μέρα για να νικηθεί αυτός ο πάγος της αμηχανίας ρωτάνε. Πώς περάσατε? Πήγατε πουθενά? Και εμείς έτσι να το πεις από συνήθειο, την έχουμε έτοιμη την απάντηση. Οικογενειακά, πού να πας? Μια μιζέρια, μια κόπωση με το έτσι παρατεταμένο. Τέτοια κατάντια δηλαδή. Κι όμως, αν τις μέρες των γιορτών περνούσες από ένα νοσοκομείο, θα έβλεπες πολλούς, να μη σου πω όλους, που θα θέλανε να κάνουν οικογενειακά τις γιορτές. Και αν πήγαινε σε φυλακές, θα άκουγες παρόμοιες ιστορίες. Και εκείνοι με τα παγωμένα πρόσωπα στα παγκάκια, το ίδιο θα σου λέγανε. Και άλλους που δεν τους ξέρεις, θα θέλανε χίλιες φορές να αλλάξουν τη ζωή τους με μια οικογένεια. Μη μιλάς. Να χαρείς. Μη μικραίνεις την αξία του δώρου. Δόξασε το Θεό που έχεις μια οικογένεια και κάνε μια ευχή για αυτούς που απλά τη στερηθήκανε. Ένα κείμενο του πατρός Εφραίμ Παναούση με τον τίτλο «Οικογενειακά». Νομίζω αποδίδει ένα μέρος αυτού που θα πρέπει να ζούμε και την αξία που θα πρέπει να δίνουμε στα μικρά και καθημερινά. Αυτό που πολλές φορές λέμε «Εντάξει μωρέ, οικογενειακά δεν πήγαμε και πουθενά». Δόξα τω Θεώ να λέμε. Δεν ξέρω, λέει ο πατήρ Ιάκωβος Κανάκης σε ένα κείμενό του, αν θα γράψω θεολογικά, αλλά σίγουρα θα είναι καρδιακά και με πόνο. Στα παιδιά, στους νέους ανθρώπους της χώρας μας, σε αυτά πρέπει να μιλήσουμε. Για τα παιδιά που διασκεδάζουν με ξενύχτη, με ποτό και τσιγάρα, με το ψεύτικο, το εφήμερο. Μια κοινωνία ανθρώπων σε αποσύνθεση. Μια κοινωνία που φτιάχτηκε για αυτούς βέβαια χωρίς να ερωτηθούν. Μια κοινωνία μάζας που δεν αξίζει για άνθρωπο, που χάνεται η ανθρώπινη αξία. Κι όμως, το κάθε νέο παιδί, λέει ο πατήρ Ιάκωβος,
Είναι, όπως και ο κάθε άνθρωπος, μια ξεχωριστή προσωπικότητα που αξίζει όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Είναι τα παιδιά μας που έρχονται τα ξημερώματα στο σπίτι, που κλαίνουν όταν γυρίζουν από τη διασκέδαση, μετρώντας 1000 κομμάτια. Ψυχικά ράκι. Μεθυσμένα για να ξεφύγουν από τις ίδιες τους τις σκέψεις και από το περιβάλλον που αισθάνονται ότι τους πνίγει και τους φύγει την ψυχή επικίνδυνα. Που είναι συντρίμια, που νιώθουν μοναξιά, βρισκόμενα ανάμεσα σε πλήθος κόσμου. Παιδιά που δεν είναι πλέον πρόσωπα, αλλά τα κατέστησαν νούμερα, που αναζητούν πεντάμινα εργασίας διαφυγής από την αεργία της ανεργίας τους. Νέοι ναυαγοί μιας σκληρής πραγματικότητος, με ναυαγισμένα όνειρα. Νομίζω, για να μιλάμε τη γλώσσα της εποχής, λέει ο πατήρ Ιάκωβος, δεν υπάρχει χειρότερο τρομοκρατικό χτύπημα από αυτό. Είναι οι ίδιοι που θέλουν να φύγουν μακριά από τη χώρα που τους γέννησε, αλλά και που τους πληγώνει αφάνταστα, αφήνοντάς την σε ποια άραγε χέρια. Από την άλλη, θέλουν να γίνουν τα πάντα μέσα σε μια στιγμή, χωρίς σκόπο. Τραγουδιστές, ηθοποιοί, μέσα σε μια βραδιά. Έτσι προβάλλουν τα μίντια. Να διανύσουν μονομιάς ό,τι άλλοι πάλεψαν για έτη. Εύκολη επιτυχία, χωρίς σκόπο. Άρα με σαθρά θεμέλια. Και έτσι έτοιμοι για την αποτυχία και τη δυστυχία. Παιδιά κενά. Χωρίς κάτι κενό να γεμίζει τη ζωή τους και την ψυχή τους. Το πρώτο κενό με έψιλον, το δεύτερο με αλφαγιώτα. Κι όμως το νέο, που είναι ταυτόχρονα τόσο παλαιό, είναι τόσο κοντά τους. Ένας Θεός σε σαρκωμένος είναι τόσο δίπλα τους. Είναι ο ίδιος που έμεινε μόνος και προδομένος πρόσφυγας και διωκόμενος. Είναι αυτός ο πάντοτε τόσο νέος που αναζητά τους νέους για να τους αλλάξει τη ζωή. Αναμένει να έρθει και να γεμίσει τις ψυχές τους δύναμη, όνειρα και ελπίδα. Όχι ψεύτικη ελπίδα, αληθινή. Είναι πεδίων νέων και προαιώνων Θεός. Αυτός αναζητά τους νέους, θυμίζοντάς τους την αγνότητα και την παιδικότητα που αποτελούν πλέον ζητούμενο. Πόσο σπουδαίος Θεός είναι, αφού δεν παραβιάζει πόρτες κλειστές, απλά στέκεται και κρούει. Μακάρι να ανοίξεις και να δειπνήσει μαζί σου. Μακάρι να μην βρεθείς τόσο απασχολημένος και χαμένος στη βουή της καθημερινότητας. Να μην χάσεις την ευκαιρία που θα σου καθορίσει και τα παρόντα, αλλά και τα μέλλοντα. Σκέψου, καταλήγει ο πατήρ Ιάκωβος Κανάκης. Έγινε και γίνεται για σένα τα πάντα. Αν το θελήσεις, γίνεται πατέρας, αδελφός, νυμφίος, οικία, τροφή, ημάτιο, ρίζα, θεμέλιο, φίλος, μητέρα, ακόμη και αλήτης για σένα και επί του σταυρού και τάφου για σένα. Αιώνιος πρεσβευτής σου. Όχι μόνο θα φτωχύνει για σένα, αλλά θα κάνει και τα πάντα για να ευτυχήσεις. Για να γεμίσεις, για να γίνεις συγκληρονόμος του. Όλα αυτά όμως, εάν εσύ θελήσεις να τον δεχθείς. Το σκοτάδι μοιάζει ωραίο, αλλά δεν υπάρχει όπου υπάρχει το φως. Το φως είναι φως εκφωτός. Είναι το φως του Χριστού και φαίνει πάση. Εγώ είμαι το φως. Και ο περιπατώνεν το φωτί, δεν περπατά στο σκότος. Δες το φως το αληθινόν και μην μπερδεύεσαι από τα πολλά φώτα. Αυτά ως δύο κείμενα για εισαγωγή στη νέα χρονιά που ξεκίνησε, μια χρονιά που ευχόμαστε όπως πάντα να είναι καλή και ευλογημένη. Αρκεί να το προσπαθήσουμε και εμείς, να την καλυτερέψουμε, να στραφούμε λίγο στα πνευματικότερα ο καθένας του εαυτού του, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε και αυτό τον έρμο, τον κόσμο που όλοι ευχόμαστε: ειρήνη, αγάπη, υγεία, ευημερία και όλα τα υπόλοιπα. Οι μισές ευχές να πιάσουν από όσες έχουμε κάνει όλοι μας αυτές τις μέρες, νομίζω θα είμαστε χαρούμενοι, αλλά τις κάναμε καρδιακά και προσευχητικά ή τις κάναμε έτσι τυπικά, μόνο και μόνο για να πούμε αυτό το χρόνια πολλά. Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Θυμίζω την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό.
για τα 5 βιβλία που μας έφερε ο κύριος Μελινός. Την κλήρωση θα την κάνουμε σε λίγο. Λίγα δευτερόλεπτα μουσικής ανάσας θα μας δώσετε να καλωσορίσουμε τον κύριο Μελινό στο ραδιοθάλαμο της Πειραιακής Εκκλησίας. Καλή και ευλογημένη χρονιά, κύριε Μελινέ, και από Έρος. Καλή χρονιά, κύριε Δαντήλη. Καλή χρονιά στις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Με πολλές ευχές. Ευχές για κάθε καλό, για καλή και ευλογημένη νέα χρονιά, έτσι όπως ευχόμαστε συνήθως. Μένουμε συνήθως στις ευχές. Και στην καθημερινότητα χάνουμε λίγο την πορεία μας, έτσι δεν είναι? Συμβαίνει πολύ σε αυτό, πράγματι. Γι' αυτό χρειάζεται να συνειδητοποιούμε την καθημερινότητά μας, τα λόγια μας, και να μην έχουμε ένα πληθωρισμό στα λόγια μας. Όσο μπορώ το προσπαθώ, πιστέψτε με, και καλό θα είναι ο καθένας μας να το κάνει αυτό, να ακριβολογούμε όσο γίνεται περισσότερο και να νιώθουμε εσωτερικά αυτό που βγαίνει προς τα έξω. Λοιπόν, νέα χρονιά δεν θέλω να ξεκινήσουμε με μουρμούρα. Όχι, βέβαια. Θέλω να ξεκινήσουμε με όμορφα πράγματα. Όχι, βέβαια. Και με τα όμορφα που έρχονται, με τις ευλογίες που έρχονται, με την επερχόμενη εορτή των Θεοφανίων. Των Θεοφανίων ή Επιφανίων. Έτσι. Όπως λέγεται. Είναι μεγάλη, ετήσια, δεσποτική εορτή της αναμνήσεως, της βαπτίσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εορτάζεται βεβαίως, όπως οι πάντες γνωρίζουμε, στις 6 Ιανουαρίου και είναι η τρίτη και τελευταία εορτή του Ιερού Δωδεκαημέρου. Το όνομα προκύπτει από την φανέρωση των τριών προσώπων της Παναγίας και Ομοουσίου και Ζωοποιού και Αδιαιρέτου Τριάδος, που έλαβε χώρα σύμφωνα με τις ευαγγελικές περικοπές. Είπα προηγουμένως, θα το επαναλάβω, ότι η εορτή των Θεοφανίων λέγεται επίσης και Επιφάνεια και Φώτα ή Εορτή των Φώτων. Κατά την εορτή αυτή γιορτάζουν όσες και όσοι έχουν το όνομα Φωτεινή, Φανή, Φώτιος, Τριάς, Ουρανία, Ιορδάνης, Περιστέρης, Περιστέρα, Θεοφάνης, Θεοφανία και Θεοχάρης. Κατά τις ευαγγελικές περικοπές, να δώσουμε πρώτα το περίγραμμα, το σε όλες και όλους γνωστό ασφαλώς. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο Τίμιος πρόδρομος, γιος του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ, ο επιλεγόμενος εν συνεχεία βαπτιστής, που ήταν 6 μήνες μεγαλύτερος από τον Κύριο και διέμενε στην έρημο, ασκητεύοντας και κηρύττοντας το βάπτισμα της μετανοίας, εβάπτισε με έκπληξη, ζωηρωτάτην έκπληξη, και τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό στον Ιορδάνη ποταμό. Κατά τη στιγμή της βαπτίσεως φάνηκε στον ουρανό εν είδη περιστεράς το Άγιο Πνεύμα και ταυτοχρόνως ακούστηκε εξ ουρανού η φωνή του πρώτου προσώπου του Θεού Πατρός, λέγουσα η φωνή, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Η φράση αυτή αναφέρεται στα Ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά. Τα Άγια Θεοφάνεια είναι από τις αρχαιότερες εορτές της Εκκλησίας μας και για να μπούμε στα ενδότερα, μετά από Θεία Εντολή ο Τίμιος Πρόδρομος εγκατέλειψε την
ζωή της ερήμου και ήλθε στον Ιορδάνη ποταμό όπου κήρυτε και βάπτιζε. Εκεί κάποια μέρα παρουσιάστηκε ο Ιησούς και ζήτησε να βαπτιστεί. Ο πρόδρομος, αν και το Πανάγιο Πνεύμα τον είχε πληροφορήσει ποιος ήταν εκείνος που τον ζητούσε να βαπτιστεί, στην αρχή αρνείται να τον βαπτίσει, ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος έχει ανάγκη να βαπτιστεί από εκείνον. Αντιλαμβάνεστε το δέος του προδρόμου. Πώς να αγγίξει την κεφαλή, την κορυφή του Δεσπότου Χριστού. Είναι τόσο ωραία η ύμνη, τόσο ωραία η ύμνη που περιγράφουν αυτό το δέος, αυτή τη συνοχή της καρδιάς του προδρόμου. Ο Ιησούς όμως του εξήγησε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού και τον έπεισε να τον βαπτίσει. Και τότε μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών διαδραματίστηκε αυτή η μοναδική και μεγαλειώδη σκηνή, όταν με τη μορφή περιστεράς κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον προς τον βαπτιζόμενο Ιησού, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή προς το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και συγχρόνως ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατρός, του πρώτου προσώπου, λέγουσα ούτως εστιν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκης. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου. Από τότε και το βάπτισμα των χριστιανών όλων ημών είναι εν πνεύματι Αγίο. Ο Κύριος με τον βαπτιστή αγίασε το νερό, το έκανε νερό αγιασμού και συμφιλιώσεως με τον Θεό. Έτσι, η βάπτιση του Κυρίου άνοιξε την θύρα του μυστηρίου του βαπτίσματος. Με την καθαρτική χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, ο παλαιός αμαρτωλός άνθρωπος ανακαινίζεται και με την τήρηση των θείων εντολών γίνεται κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών. Νομίζω, κύριε Δαντήλη, ότι ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε σε αυτήν την εκπομπή είναι να καταφύγουμε στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και να δούμε σε σύγχρονη γλώσσα τι λέγει περί της βαπτίσεως, περί των θεοφανίων, περί της βαπτίσεως του Κυρίου. Είναι ο 309ος λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου εις τα Άγια Φώτα. Θα σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα. «Πάλιν ο Ιησούς μου», λέγει ο Γρηγόριος, ο ποιητικός Γρηγόριος, «και πάλι μυστήριο. Μυστήριο δε που δεν είναι ούτε ψεύτικο ούτε απρεπές, ούτε προέρχεται από την ιδωλολατρική πλάνη και την μέθη. Διότι εγώ έτσι αποκαλώ τα της λατρείας τους και νομίζω ότι αυτό κάνει και κάθε λογικός άνθρωπος, αλλά είναι μυστήριο και θείο και υψηλό και δημιουργεί λαμπρότητα. Διότι η Αγία ημέρα των φώτων, στην οποία έχουμε φτάσει και στην οποία έχουμε αξιωθεί να εορτάσουμε, έχει ως αρχή το βάπτισμα του Χριστού μου, του αληθινού φωτός, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο ο οποίος έρχεται στον κόσμο. Πραγματοποιεί δε τον καθαρισμό μου και βοηθεί το φως που έχουμε λάβει από τον Θεό κατά την δημιουργία και το έχουμε κάνει να σκοτεινιάσει και να δυνατήσει». Ακούστε λοιπόν τη φωνή του Θεού, λέγει ο Θεολόγος Γρηγόριος, η οποία σε μένα μεν, τον οπαδό και τον εξηγητή των τέτοιων πραγμάτων, ακούγεται πολύ δυνατά, μακάρι δε να ακουστεί και σε εσάς. Εγώ είμαι το φως του κόσμου και γι' αυτό το λόγο πλησιάστε και πάρτε φως και τα πρόσωπά σας δεν θα σκιαστούν από ντροπή, επειδή έχουν την σφραγίδα του αληθινού φωτός. Να ευκαιρία αναγεννήσεως, ας γίνουμε ουράνιοι. Να καιρός αναδημιουργίας, ας ξαναβρούμε τον πρώτον Αδάμ. Να μην μείνουμε εκείνο που είμαστε, αλλά να γίνουμε εκείνο που κάποτε είμαστε. Το φως φωτίζει μέσα στο σκοτάδι με την παρούσα ζωή και τη σάρκα. Και το καταδιώκει μεν, αλλά δεν κατορθώνει να το εξουδετερώσει το σκοτάδι, η εχθρική δύναμη δηλαδή, η οποία επιτίθεται μεν από θρασίτητα σε εκείνον που μοιάζει στον Αδάμ, αλλά πέφτει πάνω στον Θεό και νικέται. Για να ρίχνουμε από πάνω μας το σκοτάδι και να πλησιάζουμε στο φως και να γινόμαστε τέλειο φως, παιδιά τελείου φωτός. Βλέπετε την ωραιότητα της ημέρας. Βλέπετε την δύναμη του μυστηρίου. Δεν έχετε υψωθεί από την γη. Δεν ανεβήκατε πιο πάνω, βοηθούμενοι από τη δική μου φωνή και τους λόγους μου. Θα τοποθετηθείτε δε
ακόμη ψηλότερα όταν θα βοηθήσει ο λόγος με λάβδα κεφαλαίο, ο Κύριος δηλαδή, ημών Ιησούς Χριστός, το δικό μου λόγο, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος. Ο Ιωάννης όμως βαπτίζει και έρχεται να βαπτιστεί ο Ιησούς για να αγιάσει μεν ενδεχομένως και τον βαπτιστή, όπως είναι δε καταφανές, για να θάψει μέσα στο νερό όλων των παλαιών Αδάμ και να αγιάσει πριν από όλους και για χάρη τους τον Ιορδάνη. Όπως δε ο ίδιος ή το πνεύμα και σάρκα, έτσι δίνει την πνευματική ολοκλήρωση με πνεύμα και νερό. Ο βαπτιστής δεν δέχεται και ο Ιησούς αγωνίζεται να τον πείσει. «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από εσένα», λέγει το λιχνάρι στον ήλιο, «η φωνή στον λόγο», λάμδα κεφαλαίο, «ο φίλος στον ημφίο της Εκκλησίας, ο ανώτερος από κάθε άλλο γέννημα γυναίκας, στον πρωτότοκο», ή κεφαλαίο ασφαλώς, «ολόκληρης της δημιουργίας, εκείνος που σκύρτησε ενώ βρισκόταν μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, σε εκείνον που προσκυνήθηκε μέσα στην κοιλιά, εκείνος που προέτρεξε και ο οποίος θα προστρέξει σε εκείνον που φάνηκε και θα φανεί». Υπέροχος ο θεολόγος Γρηγόριος, ποιητικότατος. «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από εσένα», πρόσθεσε, «και διεσέ, διότι γνώριζε ότι επρόκειτο να βαπτιστεί με το μαρτύριο ή, όπως ο Πέτρος, το ότι θα καθαρίσεις όχι μόνο τα πόδια και εσύ έρχεσαι προς με, και τούτο είναι προφητικό, διότι γνώριζε ότι όπως μετά τον Ηρώδη επρόκειτο να καταληφθεί από μανία ο Πιλάτος, έτσι και μετά από αυτόν, ο οποίος θα έφευγε προηγουμένως, θα ακολουθούσε ο Ιησούς, μετά τον πρόδρομο δηλαδή. Τι δεν λέγει ο Ιησούς, άφησε τώρα τις αντιρρήσεις, διότι αυτό απαιτούσε το θείο σχέδιο. Διότι γνώριζε ότι μετά από λίγο επρόκειτο να βαπτίσει αυτός τον βαπτιστή. Τι δεν είναι το φτιάρι, η κάθαρση. Τι είναι δε το πυρ, το κάψιμο κάθε ανοήτου πράγματος και η αναζωπήρωση του πνεύματος. Τι είναι δε η αξίνα, έχουμε δει τον πρόδρομο να εικονίζεται με μια αξίνα στην άκρη, το κόψιμο της ψυχής, η οποία, αφού έχει γεμίσει με ακαθαρσίες, έχει καταστεί αθεράπευτη. Τι είναι δε το μαχαίρι, ερωτά ο θεολόγος Γρηγόριος, η τομή την οποία κάνει ο λόγος, ο Χριστός, και η οποία ξεχωρίζει το κακό από το καλό και τον πιστό από τον άπιστο, και η οποία κάνει τον ιό και την θυγατέρα και την νύμφη να επαναστατούν κατά του πατέρα και της μητέρας και της πεθεράς, και τα νέα και πρόσφατα να επαναστατούν κατά των παλαιών, τα οποία είναι σκιώδη. Τι είναι δε το κορδόνι του υποδήματος, που δεν μπορείς να λύσεις σύ, πρόδρομε, που βαπτίζεις τον Ιησού, που έζησε στην έρημο με νηστεία, ο νέος ήλιος, ο νέος Ηλίας, με συγχωρείτε, ο οποίος είναι κάτι ανώτερο και από προφήτη, αφού είδες και εκείνον που είχες προφητεύσει και που συνδέει την παλαιά με την Καινή Διαθήκη. Πράγματι, ο Τίμιος Πρόδρομος είναι ο προφήτης εκείνος ο οποίος αξιώθηκε να ειδεί τον κηρυττόμενον, όπως λέει το πολιτικό του. Τι είναι αυτό, ενδεχομένως ο λόγος για την έλευση στη γη και περί της σαρκός, του οποίου και το ελάχιστο ακόμη τμήμα είναι αδύνατο να γίνει κατανοητό, όχι μόνο σε εκείνους οι οποίοι έχουν ακόμη σαρκικό φρόνημα και είναι ακόμη νήπια στον χριστιανισμό, αλλά και σε εκείνους οι οποίοι διαθέτουν το πνεύμα του Ιωάννου. Αλλά και ανεβαίνει από το νερό ο Ιησούς, ανεβάζει δε μαζί του και τον κόσμο, και βλέπει να σχίζονται οι ουρανοί, τους οποίους ο Αδάμ είχε κλείσει για τον εαυτό του και για τους απογόνους του, όπως είχε κλείσει και με την φλογίνη ρομφαία των παράδεισων. Και το πνεύμα το Άγιον μαρτυρεί την θεότητα, διότι το όμοιο σπέβδει προς το όμοιο, και η φωνή από τους ουρανούς, διότι από εκεί προερχόταν εκείνος για τον οποίον διδόταν η μαρτυρία. Εμφανίζεται δε σαν περιστέρι, διότι τιμά το σώμα, αφού και αυτό γίνεται Θεός με την θέωση, όταν αυτή θεωρείται από την πλευρά του σώματος, και λόγω του ότι είναι από πολύ παλαιά συνηθισμένο να φέρει την ευχάριστη αγγελία της πάυσεως του κατακλυσμού το περιστέρι,
εάν δεν κρίνεις την θεότητα με όγκους και με σταθμά και για τον λόγο αυτόν σου φαίνεται μικρό το πνεύμα, επειδή παρουσιάζεται με μορφή περιστεριού, ο ανόητε και μικρόψυχε. Για τα πιο μεγάλα, λέγει ο Γρηγόριος, είναι καιρός να δυσφημίσεις και τη βασιλεία των ουρανών, επειδή παρομοιάζεται με ένα σπυρί από συνάπη και να υπερυψώσεις τον διάβολο. Πιο πολύ από την μεγαλειότητα του Ιησού, επειδή αυτός μεν ονομάζεται βουνό μεγάλο και λεβιάθαν και βασιλεύς όσων βρίσκονται στα νερά, ενώ ο Ιησούς ονομάζεται αρνίων και μαργαρίτης και σταγόν και άλλα παρόμοια. Τι υπέροχοι οι λόγοι του Αγίου Γρηγορίου. Υπέροχοι λόγοι, υπέροχοι. Και από με κάθε δυνατά άποψη. Παραδείγματα, έτσι είναι. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Με την προσέγγιση του γεγονότος συνωριμίας και συναντήσεως του Ιησού με τον Ιωάννη, παρίσταται ανάγκη για μια ευρύτερη διερεύνηση και της βαπτίσεως του Ιησού από τον βαπτιστή. Γι' αυτό και στάθηκα στα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Το βάπτισμα του Ιωάννου μπορεί να θεωρηθεί, όπως και ήτο, βάπτισμα μετανοίας για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, για την ουσιαστική ένταξη κάποιου στον πιστό λαό του Θεού. Με το βάπτισμα τότε πραγματοποιείται ένα είδος καθάρσεως για την πραγματική ενσωμάτωση στην κοινότητα των αληθινών τέκνων Αβραάμ. Και στο κατά Ματθαίον το βλέπουμε αυτό, και στο κατά Ιωάννη και στην προς Ρωμαίους. Γι' αυτό και η πρόσκληση προς μετάνοια πριν από την βάπτιση απευθυνόταν από τον Ιωάννη όχι μόνο προς τους αμαρτωλούς ή τους προσιλήτους στην πίστη τότε, αλλά και προς όλους εκείνους που επιθυμούσαν να ανήκουν στους προσδοκόντες στην Βασιλεία του Θεού. Επρόκειτο για ένα βάπτισμα μοναδικό που δεν το συναντούμε στο τελετουργικό τυπικό της εποχής εκείνης και ετελείτο αποκλειστικός και μόνο από τον Ιωάννη στα νερά του ποταμού Ιορδάνου στην περιοχή της ερήμου, όπου και το κήρυγμα μετανοίας ονομάζεται βάπτισμα μετανοίας της άφεσης αμαρτιών, όπως διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Μάρκο. Το βάπτισμα αυτό προϋποθέτει ασφαλώς την εξομολόγηση των αμαρτιών και την οριστική απόφαση για ουσιαστική μεταστροφή, όχι μόνο στην καθημερινή πράξη, αλλά και στην καθόλου στάση έναντι των μεγάλων προβλημάτων της ζωής. Το βάπτισμα ύδατος του Ιωάννου είχε και θεωρητικό, συμβολικό χαρακτήρα. Συμβόλιζε την ηθική καθαρότητα και αγνότητα του ανθρώπου. Στην θεολογική γλώσσα θεωρείται αναγκαίο για την προπαρασκευή του ανθρώπου εν ώψη του εσχατολογικού βαπτίσματος. Το επικείμενο μεσιανικό βάπτισμα εν πνεύματι και πυρή έρχεται ως συνέχεια και προϋποθέτει πάντοτε το βάπτισμα ύδατος του Ιωάννου. Να πούμε, μιας που είμαστε στο σημείο της βαπτίσεως του Κυρίου και για την σημασία, αυτή καθ' αυτή τη σημασία της βαπτίσεως. Βεβαίως, και ευχαριστώ για το ερώτημα, κύριε Δαντήλη, με διευκολύνεται πάρα πολύ. Η βάπτιση του Ιησού από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο θεωρείται ως ένα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερος ενδιαφέρον γεγονός για την ευαγγελική ιστορία και παράδοση. Είναι ένα γεγονός που επισημοποιεί, μπορούμε να πούμε, την δημόσια αναγνώριση και ύψωση του Ιησού στην μεσιανική ιδιότητά του. Και οι τέσσερις ευαγγελιστές περιγράφουν το γεγονός σε έκταση και με ιδιαίτερη σπουδή και το αναφέρουν όλοι πριν από την δημόσια δράση του Κυρίου κατά τρόπον αποκαλυπτικότατο. Θεωρείται δε ιδιαίτερος χαρακτηριστική στο σημείο αυτό η σύγκληση που παρατηρείται και στις δύο παραδόσεις, την συνοπτική και την Ιωάννια, όπως τη λέμε στην θεολογική γλώσσα, για την παρουσίαση και προβολή του Ιησού ως του μοναδικού και αγαπητού Υιού του Θεού, η οποία γίνεται διαμέσου της βαπτίσεως και της θεοφανίας. Η όλη περιγραφή της συναντήσεως δεν αφήνει περιθώρια για τη δημιουργία της εντυπώσεως ότι οι δύο άνδρες ήσαν εντελώς άγνωστοι μεταξύ τους και ότι δεν θα είχαν προηγηθεί κάποιες άλλες ή πολλές άλλες συναντήσεις πριν από εκείνη της βαπτίσεως. Αντιθέτως, μάλιστα, με την εμφάνιση του Κύριου μπροστά στον Ιωάννη και στο σημείο ακριβώς εκείνο του ποταμού όπου βάπτιζε τους προσερχομένους μετανοούντας,
βλέπουμε τον πρόδρομο να αντιδρά εντόνως στην θέα του ερχομένου, έψιλον κεφαλαίο ασφαλώς, μια και μιλάμε για τον Χριστό, και στη διάθεση του να δεχθεί εκείνος, ο Χριστός, βάπτισμα μετανοίας. Η όλη σκηνή φανερώνει δύο πολύ γνώριμους μεταξύ τους άνδρες, που ενώ ένας επιμένει στο σκοπό της αφήξεώς του, ο άλλος αντιδρά, διότι γνωρίζει καλά τον προσερχόμενο και λέγει «Εγώ έχω χρίαν υπό σου βαπτιστήνε και εσύ έρχει πρόσμε», όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον. Αλλά όπως αποκαλύπτει ο Χριστός, ξεκαθαρίζοντας τα πράγματα, ούτως γαρ πρέπονε στην πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Έτσι ο Ιωάννης πειθαρχεί και υποτάσσεται στο πρέπον της Θείας Οικονομίας και αναγκάζεται να βαπτίσει τον Κύριο, χωρίς ασφαλώς την διαδικασία της εξομολογήσεως των αμαρτιών, όπως συνέβαινε με όλους άλλους. Δηλαδή, όλοι όσοι έμπαιναν στον Ιορδάνη μέσα, έμεναν μέσα στο νερό και εξομολογούν τα αμαρτήματά τους. Και τότε έβγαιναν από το νερό με την ευλογία του προδρόμου και έφευγαν. Για τον Κύριο όμως τι λέει το Ευαγγέλιο? Ο Κύριος εισήλθε στα νερά του Ιορδάνου, ευαπτίστη και ευθύς ανέβη από του ύδατος, χωρίς καμιά άλλη ενέργεια ή πράξη. Αυτό το ευθύς αμέσως ανέβη τις περιπτώσεις του Ιησού κατά τον Ματθαίο είναι ιδιαίτερως ενδεικτικό και μοναδικό, γιατί όλοι οι άλλοι χρονοτριβούσαν, καθυστερούσαν μέχρι να πούν τα αμαρτήματά τους. Γι' αυτό έμεναν μέσα στο νερό. Έκαναν την εξομολόγησή τους, τη δημοσία εξομολόγησή τους. Ενώ το ευθύς ανέβει υπογραμμίζει με έμφαση ότι ο Κύριος στην είσοδό του στο νερό είχε αμέσως και έξοδο από το νερό, για να γίνει σαφής διαστολή από όλες τις άλλες βαπτίσεις προς τον λαό. Τι να πει ο Κύριος? Ο μόνος αναμάρτητος. Γι' αυτό ευθύς ανέβη από του ύδατος. Ενώ όλοι έμεναν μέσα, το ξαναλέω, μέχρι να πούν ό,τι είχαν, ό,τι τους βάραινε. Και αυτό φαίνεται και στην αγιογραφία της εικόνος της βαπτίσεως του Κυρίου. Τον παρουσιάζει επάνω του ύδατος, έτσι. Ακριβώς. Αν το προσέξουμε. Δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό θέλει να δείξει. Αυτό θέλει να δείξει. Ακριβώς. Ο αγιογράφος. Ακρόαμα η φωνή που εγένετο εκ των ουρανών, «Συ ή ο Υιός μου αγαπητός», αποτελεί τη συμπίκνωση μέσα σε λίγες λέξεις της θεανδρικής παρουσίας του Κυρίου. Το Ευαγγέλιο που διαβάζεται κατά την τελετή του Αγιασμού των Θεοφανίων είναι από τα μικρότερα σε έκταση. Μόλις τρεις στίχοι είναι. Κι όμως μέσα σε αυτούς τους ελαχίστους στίχους κρύβεται όλο το μυστήριο των Θεοφανίων. Άλλωστε, Λιτότης χαρακτηρίζει τους ιερούς Ευαγγελιστάς στην περιγραφή των μεγάλων γεγονότων της ζωής του Κυρίου. Λίγες λέξεις. «Και ευαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη». Η λιτότητα και η συντομία της περιγραφής δεν φανερώνει μόνο την αλήθεια των γεγονότων. Φανερώνει και τη λάμψη του γεγονότος. Ακούσατε ποτέ, φίλες και φίλοι, αγαπητέ μου και Δαντήλη, να διαφημίζει την ανατολή του ηλίου? Ο ήλιος δεν χρειάζεται διαφήμιση. Ακούω τρεις λέξεις. Ανέτειλε ο ήλιος. Ο ήλιος λάμπει. Η λάμψη του είναι το πιο διαφημιστικό κήρυγμα. Βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη κήρυγμα. Όταν λάμπουν τα έργα δηλαδή, με απλά λόγια, τι έχουν να προσθέσουν τα πλουμιστά λόγια, οι βαρύγδουπες εκφράσεις? Το ίδιο συνέβη και στον Ιορδάνη. Λάμπει αυτό καθ' αυτό το υπέροχο γεγονός. Το έργο της Θεοφανίας. Και στη συνέχεια λέγει «Ευθέως αναβαίνουν από του ύδατος, είδε σχιζωμένους τους ουρανούς
και το πνεύμα ως υπεριστερά καταβαίνουν επ' αυτών. Ευθέως, να το ξαναπώ, για εκείνους που ενδεχομένως τώρα μπήκαν στην ραδιοφωνική συντροφιά μας, αυτό ακριβώς σημαίνει την αναμαρτησία του Κυρίου. Επαναλαμβάνω, του μόνου αναμαρτήτου. Δεν χρειάστηκε να μείνει μέσα στο νερό για να εξαγορευτεί, να εξομολογηθεί τις αμαρτίες που έκαναν όλοι οι άλλοι που είχαν αμαρτίες, οι άνθρωποι απλοί. Ο Θεός τι να πει ως προς τις αμαρτίες. Εν συνεχεία λέει, σχιζωμένους στους ουρανούς, άνοιξαν τα ουράνια. Αποκαλυπτικό υπερθέαμα, θα λέγαμε τα σημερινά δεδομένα, μοναδικό σε μεγαλείο. Και το πνεύμα, ως υπεριστερά η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, στη μορφή αυτή του αθώου πτηνού. Με ποια μάτια βλέπουμε, φίλες και φίλοι, αγαπητέ μου κύριε Δαντήλη, το γεγονός με γαμά κεφαλαίο των Θεοφανίων? Με υλικά ή πνευματικά? Αν διαθέτουμε μόνο τα σωματικά μάτια, θα παρακολουθήσουμε μία βάπτιση. Ένας ανάμεσα στους τόσους που προσέρχονταν στον Ιορδάνη και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Αν όμως διαθέτουμε την πνευματική όραση, αν η ψυχή μας βλέπει πέρα από τα αισθητά, τότε θα διαπιστώσουμε ότι η βάπτιση του Ιησού κρύβει μυστήριο, πολύμορφο και πολυδιάστατο. Είναι βάπτιση ταπεινώσεως. Ο Κύριος είναι ο Θεός. Όμως όπως καταδέχθηκε να περιβληθεί την ανθρώπινη φύση, έτσι καταδέχθηκε να περιβληθεί και τα Ιορδάνια ανάματα, τα νερά του Ιορδάνου. Όπως ντύθηκε το ένδυμα της ανθρωπίνης φύσεως, έτσι εκδύθηκε τα υλικά του ενδύματα και βαπτίστηκε. Είναι ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτιστήνε καταδεξάμενος. Εκείνος που δέχθηκε να γεννηθεί από άνθρωπο, την Παρθένο Μαρία, και έχουμε πει και άλλη φορά, το επαναλάβω, ο Κύριος είναι απάτορ εκ μητρός και αμήτορ εκ πατρός. Ο ίδιος δέχθηκε να βαπτιστεί από άνθρωπο, τον Παρθένον Ιωάννη. Η βάπτιση είναι μία ακόμη υπαγωγή του Χριστού στις συνθήκες της ανθρωπίνης καταστάσεως. Το θείον, εν προκειμένου, ντύνεται τις ανθρώπινες συνθήκες για να ντυθεί ο άνθρωπος, το ανθρώπινο, τις θεϊκές συνθήκες. Είναι βάπτιση φανέρωση, θεοφάνεια, όπως ονομάζουμε το γεγονός, διότι φανερώνεται ο Θεός. Εκείνος που οι άνθρωποι αιώνες πριν δεν μπορούσαν να τον ανακαλύψουν, γι' αυτό και στον Άριο Πάγο είχαν τον βωμό του αγνώστο Θεό και σε άλλες περιοχές. Η της Τριάδος, εν προκειμένου η της Τριάδος, εφανερώθη προσκύνησης. Μόνος εκείνος τώρα αποκαλύπτεται στον Ιορδάνη. Πρόκειται για τον ύψιστο εν Τριάδη Θεό. Ακούμε τη φωνή του Θεού Πατρός. Βλέπουμε το Πνεύμα του Άγιον εν είδη περιστεράς. Και προσεγγίζουμε τον Υιό, τον σεσαρκωμένο Λόγο του Θεού. Έχουμε δηλαδή εν προκειμένου την Παναγία ομοούσιον και ζωοποιών Τριάδα. Είναι βάπτιση αυθεντία, φίλες και φίλοι. Πρόκειται για μια απόλυτη, αξεπέραστη αυθεντία. Είναι η θεϊκή αυθεντία. Οι λεγόμενες ανθρώπινες αυθεντίες η μία μετά την άλλη ξεπερνιούνται. Η αυθεντία όμως του Ιορδάνου παραμένει και θα παραμένει. Ιδιαιτέρως, να σταματήσουμε στα στοιχεία της ταυτότητας του Κυρίου που δίδονται κατά τη βάπτισή του. Όλοι έχουμε πάνω μας, μέσα μας, δύο ταυτότητες. Η μία είναι η προσωπική μας ταυτότητα. Η άλλη, η ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Είμαστε ο καθένας με το όνομα που έχουμε λάβει στο Άγιο Βάπτισμα, αλλά και χριστιανοί, ορθόδοξοι.
Το δεύτερο σημαίνει ότι γνωρίζουμε τα στοιχεία της ταυτότητας του Κυρίου και έχουμε ταυτότητα μαζί Του. Γνωρίζουμε δηλαδή τι ακριβώς είναι ο Κύριος. Αγωνιζόμαστε δε να ταυτιζόμαστε μαζί Του, να Τον μιμούμαστε, μιμητέ μου γίνεστε, να αποτελούμε αντίγραφα της ζωής Του. Τι είναι ο Χριστός? Ο αρμοδιότερος για τα στοιχεία ενός παιδιού είναι ο Πατέρας, να τα αποκαλύψει. Ο αρμοδιότερος για τα αυθεντικά στοιχεία του Υιού και Λόγου είναι ο Θεός Πατήρ, το πρώτο πρόσωπο. Η ημέρα των Θεοφανίων μας δίνει την ευκαιρία να ακούσουμε από το στόμα του ιδίου του Θεού Πατρός αυτό που είπα προηγουμένως και θα το επαναλάβω. Αποτελεί την πεμπτουσία της επικοινωνίας μας αυτής. Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών. Σι είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός εν σι ευδόκησα. Διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου στο 11ο εδάφιο, στον 11ο στίχο. Πρόκειται για την ιστορική διακήρυξη του ουρανού. Ούτως εστίν ο Υιός μου. Είναι ο Υιός μου, λέγει ο Θεός Πατήρ. Ο Χριστός από πολλούς τότε νομιζόταν Υιός σαν όλους τους Υιούς. Στα μάτια των ανθρώπων φαινόταν άνθρωπος. Ενομίζετο, όπως αναφέρουν κατά την νομική άποψη της εποχής, Υιός του Ιωσήφ. Τόσα χρόνια πλην ελαχίστων περιπτώσεων έκρυβε τον εαυτό του και την εξουσιαστική δύναμή του. Και όμως ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας και λυτρωτής του κόσμου. Ο Θεάνθρωπος Κύριος. Το έργο της Θείας Αποκαλύψεως και του λυτρωτικού πάθους πλησιάζει. Για να μην αμφιβάλλουν λοιπόν οι άνθρωποι, έχουν ανάγκη κάποιας αυθεντικής σφραγίδος για την Θείαν Αποστολή του Κυρίου. Και η σφραγής δίνεται. Ο Θεός Πατήρ τον ομολογεί. «Σύ ο Υιός μου, είσαι δικός μου Υιός, δεν είσαι παιδί της γης. Ο Υιός μου ο αγαπητός». Το επίθετο αυτό φανερώνει τη σχέση του Πατρός και του Υιού. Είναι σχέση αγαπητική. Η απόλυτη αγάπη βρίσκεται μόνο ανάμεσα στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Αγάπη σημαίνει ενότητα στην πράξη. Και ο Πατήρ με τον Υιό έχουν απόλυτη ενότητα. Στην διακήρυξη του Πατρός ήρθε να προσθεθεί αργότερα και η διακήρυξη του Υιού. Εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν, ένα είμαστε. Όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην, στο 10ο κεφάλαιο, στον 30ο στίχο. Αγαπητός. Φανερώνει την ασύλληπτη θυσία που έκανε ο Θεός για μας. Αυτόν τον αγαπητό Υιό Του, τον μονογενή Υιό Του, το μονάκριβο παιδί Του, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το προσέφερε για την δική μας σωτηρία. Το να έχεις 1000 ωραία, πολύτιμα και σπουδαία πράγματα και από αυτά να δώσεις το ένα, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Το να έχεις ένα και μοναδικό και να το δώσεις, αυτό έχει άπειρη αξία και φανερώνει αξεπέραστη, άφατη αγάπη. Ο Θεός έναν Υιόν είχε και τον έδωσε. Γι' αυτό έχει άπειρες διαστάσεις εκείνο το ούτο τόσο πολύ που χρησιμοποιεί ο Κύριος μιλώντας για την αγάπη του Θεού. Ούτο γάρι γάπησε ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιώνα αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνια. Και το τελευταίο, εν σύ ευδόκησα. Ο Χριστός είναι η ευδοκία του Πατρός. Όλοι οι άνθρωποι, και οι μεγαλύτεροι, ακόμη Άγιοι, κάποτε ανθρωπίνως, δυσαρεστούν τον Θεό. Ο μόνος που ευχαρίστησε απολύτως, που ευαρέστησε σε όλα τον Θεό Πατέρα, είναι ο εσαρκωμένος Υιός και Λόγος Του. Αναπαύεται απολύτως ο Πατήρ στον Υιό.
αλλά και απόλυτη είναι η ευδοκία, η αγάπη του, η αγαθή διάθεση για τον Υιό, η πλήρης αποδοχή της θυσίας του Υιού. Σύ ο Υιός μου αγαπητός. Τα λόγια αυτά είναι η συγκλονιστική εισβολή της φωνής του Θεού στον κόσμο. Η εισβολή της υπερκοσμιότητος στην εγκοσμιότητα. Η εισβολή της αιωνιότητος στην χρονικότητα. Είναι μια φωνή που ενώ πέρασαν 2000 τόσα χρόνια δεν σκεπάστηκε, δεν καλύφθηκε, δεν ξεχάστηκε, δεν έσβησε. Δεν θα σβήσει ποτέ. Αν φωνάξει κάποιος από ένα ψηλό βουνό, θα ακουστεί στη συνέχεια ο αντίλαλος της φωνής του από τις απέναντι πλαγιές. Αλλά μία, το πολύ δύο ή τρεις φορές φώναξε κάποτε ο Θεός από την κορυφή του ουρανού, να το πούμε έτσι, και ο αντίλαλος της φωνής του ακούγεται και θα ακούγεται για πάντα, έως τη συντελείας των αιώνων. Η ιστορία 20 τόσων αιώνων μέχρι σήμερα είναι ο αντίλαλος της φωνής του Θεού. Η ιστορία βεβαιώνει την αλήθεια της φωνής του Θεού όταν ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Ότι ο Χριστός, με συγχωρείτε, είναι ο Υιός του Θεού. Η ζωή του Ιησού είναι ο αντίλαλος της διακηρύξεως του Θεού Πατρός, του πρώτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Αυτή η φωνή πρέπει να κινεί το τύμπανο της πνευματικής μας ακοής, όπως λέγει ένας εκλεκτός αρχιμανδρίτης, και τις χορδές της καρδιάς μας. Ο κόσμος και οι φωνές του παρέρχονται. Ο Ιησούς Χριστός μένει. Είναι το φως που φωτίζει όλο τον κόσμο. Ο ήλιος της δικαιοσύνης. Είναι ο αγιασμός που αγιάζει τα σύμπαντα. Ας φωτιστούμε και ας αγιαστούμε λοιπόν με τη χάρη του. Όπως αγιάστηκε ο Ιορδάνης με την θεοφανική παρουσία του. Ένας Ιορδάνης ο οποίος συμμετείχε και εκείνος. Βεβαίως. Στη βάπτιση όταν εστράφει στα οπίσω, έτσι. Μου είπε ένας γνωστός όταν λέει στον κύριο Μελινό, γιατί κάθεσαι στο στούντιο, γιατί δεν βγαίνεις έξω, αφού ο άνθρωπος μια χαρά τα λέει. Λέω, κορόιδο είμαι. Και αν τύχει και δεν μπορέσω να ακούσω μετά αυτά που λέει, γιατί να τα χάσω. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Πραγματικά είναι τιμή και χαρά κάθε φορά που βρισκόμαστε εδώ ραδιοφωνικά. Νομίζω ότι όλοι λαμβάνουμε από τον πλούτο των γνώσεών σας με τον ιδιαίτερο και απλό τρόπο που εκφράζεστε. Μεταφέρετε όμως μεγάλη θεολογία μέσα από απλό τρόπο. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως σας ευχαριστούμε και για το γεγονός ότι κάθε φορά δεν έρχεστε με άδεια χέρια. Τουλάχιστον για τους ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, πάντα υπάρχει κάτι ως αντίδωρο αυτής της αγάπης, έτσι. Προσπαθώ και εγώ, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια σας, κύριε Δαντήλη, ως αντίβαρο της άδειας καρδιάς να έχω γεμάτα χέρια. Νομίζω το χαίρονται και οι ακροατές κάθε φορά που σας ακούνε μέσα από την Πειραιακή Εκκλησία και μέσω αυτών των εκπομπών, αλλά και μέσω της πείρας των Αγιορητών Πατέρων, που εκεί. Και αν μιλάμε για πλούτο. Μεγάλη εμπειρία, έτσι. Το Άγιον Όρος. Και οι κουβέντες που γίνονται κάνουμε τους γεροντάδες, νομίζω είναι. Θα προσθέσω μία λέξη, είναι μεγαλωστή μεγάλη εμπειρία. Να. Πρέπει να είναι στο βιογραφικό σας βαρύ κομμάτι. Είναι στο βιογραφικό της καρδιάς μου βαρύ κομμάτι, κύριε Δαντήλη. Το Άγιο Όρος, αγαπώ να λέω, δεν είναι τόσο αυτό που φαίνεται, είναι αυτό που δεν φαίνεται. Είναι αλήθεια αυτό. Όλοι θα δούμε τα ιερά κοιμήλια, τις ιερές εικόνες, θα προσκυνήσουμε τη λατρεία, την ωραία φύση, τα ωραία οικοδομήματα, τα βυζαντινά, όλα αυτά. Όλα θα δούμε αυτά. Όμως, το να μιλήσει κανείς με έναν αγιορείτη γέροντα, έναν έμπειρο ανατόμο της ψυχής, εκεί είναι η ουσία. Εμείς δεν έχουμε μιλήσει, αλλά τα απολαμβάνουμε κάθε εβδομάδα μέσα από την Πειραιακή Εκκλησία. Λοιπόν, όπως ο Ιορδάνης στράφει στα οπίσω, μακάρι να στραφούμε κι εμείς στα οπίσω, στα να καλύτερα. Να θυμηθούμε το Σεφέρι. Πήραμε τη ζωή μας λάθος. Έτσι. Και αλλάξαμε ζωή. Και αλλάξαμε ζωή. Στην αλλάξουμε προς το καλύτερο. Έτσι. Πολύ ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά. Εγώ ευχαριστώ.
και θα τα ξαναπούμε λίγαν σύντομο, θέλω να πιστεύω. Όποτε θέλετε, κύριε Δαμπίδη. Συμφωνήσετε. Όποτε θέλετε, με χαρά θα το κάνω και χαιρετίζω τους αγαπητούς ακροατές, αγαπητές ακροατές και εύχομαι πάντοτε να με έχουν στην προσευχή τους. Να κάνουμε και την κλήρωση των βιβλίων που μας φέρατε. Βεβαίως. Να μας πείτε επίσης 5 αριθμούς από το 1 έως και το 84. 1. Μάλιστα. 13. Mm-hmm. 49. Ναι. 67. Μάλιστα. 84. Και 84. Εφήβη Κωνσταντέλου θα επικοινωνήσει με τους τυχερούς, με τους νικητές. Σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά, όπως ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι και όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία. Φυσικά σας προτρέπουμε όπως πάντα να μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Μέχρι την επόμενη Πέμπτη, όπου θα ανταμώσουμε ραδιοφωνικά συν Θεώ λίγο μετά τις 11 στην εκπομπή Επίσκεψη, να είστε όλοι και όλοι καλά.